Καλησπέρα φίλε και φίλοι, ε, ο κ. Πατίδης έκανε μια εκπομπή χθε με τίτλο Φοβερές Αποκαλύψεις για τα UFO UAP από το Νοέμβριο. Ποιος πασίγνωστος το είπε. Λοιπόν, θα ακούσουμε πρώτα λίγο τον Πατίδη τι λέει στις αρχές του βίντεο διαβάσει θα το είδατε η Νάσα, ξανά η Νάσα πριν από δύο εβδομάδες είπε η Νάσα και το παρατηρητήριο της NASA Σόχο μίλησε για κάτι κυβόσχημα πράγματα κοντά στον ήλιο η Νάσα, όχι ο κ. Μίτσος και η κ. Μαριγούλ όπως λέω τι μεταδίδεται στα περισσότερα ε, αυτό έχω κάνει βίντεο προχτές νομίζω θα σας το βάλω κάτω στην περιγραφή ε, η Νάσα δεν έκανε καμία ανακοίνωση για περίεργους κύβους. Η επίσημη ε, απάντηση σε κάτι περίεργα σχήματα εκεί στις φωτογραφίες είναι ότι είναι κάτι σαν καμένα πίξελ, σας το κάνω έτσι για να. Έχω κάνει βίντεο, θα το δείτε. Ο κ. Μπατίδης ναι, δεν, δεν κάνει ουσιαστική έρευνα και το χειρότερο είναι δεν διασταυρώνει. Δεν διασταυρώνει τίποτα. Που σαν δημοσιογράφος θα ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει. Για να συνεχίσουμε. Περισσότερα ελληνικά site σήμερα και στα ξένα από το πρωί Ποιο είναι το ρεπορτάζ. Τίτλο Νάσα. Ποιο είναι το ρεπορτάζ. Τίτλο Μεγάλο. Νάσα Μάσα λέει βέβαια ο Κωνσταντινό Ομπενή και ο πατήρα Απόστολος Γάτζιας. Καλή του ώρα. Χαιρετίσματα θα τα πούμε σύντομα. Αλλά τέλο πάντων, Νάσα. Άνω τελείω στον τίτλο. Σε μερικέ εβδομάδε θα ανακοινωθεί η ύπαρξη εξωγήνων. Μάλιστα. Ο τίτλο που διαβάζει ο κύριο Μπατίδη από αυτέ τι σελίδε που τα βρίσκει τέλο πάντων, που είναι ότι να ε, είναι οι περισσότερε. είναι παραπλανητικό. Νάσα και καλά ότι λέει Νάσα. Η Νάσα δεν ανακοίνωσε ε, ότι θα πήγε εξωγήνου ε, μέσα στον έμβριο ε, ή τον άλλο μήνα πότε, ξέρω εγώ. Δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση. Πάμε παρακάτω. Δεν θα πω τι, τι είναι, τι δεν είναι, πιστέψτε, μην πιστεύετε. Εμένα αυτό μου αρκεί. Επιβεβαιωνόμαστε, η έρευνα επιβεβαιωνόμαστε, μου θυμίζει έναν άλλον ερευνητή που αυτό επιβεβαιώνεται κάθε βράδυ. Δεν τόσα χρόνια, γιατί σας λέμε τόσα χρόνια επειδή ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα σοβαρά. Αυτό το ότι επιβεβαιώνουν συνέχεια, εν τω μεταξύ, αυτά είναι λόγια στον αέρα. Δεν πας να έχουν και αποδείξεις που ότι επιβεβαιώνονται, έτσι τους κάνουν όλοι εδώ. Λένε, 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 αλλά τις αποδείξεις, για πού επιβεβαιωθήκατε. Μπορείτε να κάνετε ένα βίντεο όλοι οι ερευνητές που επιβιωθήκατε. μπορειτε να κανετε ενα βιντεο ολοι οι ερευνητε που κανετε τις να μας δείξετε. Εκεί επιβεβαιωθήκαμε, εκεί επιβεβαιωθήκαμε, εκεί επιβεβαιωθήκαμε. Πείτε μα, κάντε μα κάνατε την τροπή, ρε παιδιά. Όλο λόγια. Έχω με βαρεθεί τα λόγια. Ότι αυτοί ετοιμάζουν κάτι να φέρουν είτε έτσι, είτε αλλιώ, είτε υπό αυτή την άποψη, είτε υπό αυτό το πρίσμα, είτε διαφορετικό. Θέλουν κάτι να φέρουν. Και είναι χοντρό το θέμα, γιατί αυτά τα θέματα να ξεκινάνε την Αμερική αφορούν όλο τον πλανήτη μετά. Όπω έγινε με αυτό που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε από τα μεγάλα κράτη και μα επηρέασε και εμά ω ένα παγκόσμιο χωριό. Και κατανοήσαμε τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια, ότι είμαστε ένα παγκόσμιο χωριό, όχι τόσο μακριά. Οπότε, NASA, τίτλο. Σε μερικέ εβδομάδε θα ανακοινωθεί η ύπαρξη εξωγήινων. Τι αποκαλύπτει λοιπόν ο καθηγητή Σίμων Χόλαντ. Και το ίδιο επισημαίνουν και οι Κινέζοι, αποκαλύπτεται. Θα πούμε μετά για το σήμα αυτό και για το τι αποκαλύφθηκε και από πότε είναι το σήμα αυτό. Βγαίνει ο καθηγητής της NASA, Σίμων Χόλαντ. Πρώτο ψέμα, ο καθηγητής της NASA, έτσι, καλά είπε και τα ψέματα με τους κύβους πριν ε, ε, δεν διασταυρώνει πουθενά ο κ. Μπατίδης ο κύριος Σίμων αυτός ο... μισό λεπτό παιδιά μισό λεπτό συγχωρέστε με ε, ο κύριος Σίμων που είναι το, ανάτο αυτός είναι ο ο προ, προφέσορ Σίμων Χόλαντ αυτό είναι το επίσημο κανάλι του ο κύριος Χόλαντ δεν είναι ε, Καθηγητή τη NASA, ούτε επιστήμονα που θα τον έχει μετά τον λέει και επιστήμονα πιο μετά παρακάτω στο βίντεο, ο κύριο Σίμον Χόλαντ, όπω λέει και ο ίδιο στη σελίδα του, I taught at a major UK university and my nickname is prof. Το nickname του είναι prof, δηλαδή προφέσορας <laughs> Και καλά. Ε, Ήταν καθηγητής σε, σε πανεπιστήμιο της Αγγλίας Πέραν αυτών ο κύριος Σίμον ε, Χόλαντ ε, δεν είναι με την Άσα έτσι. Έχει κάνει κάποιες παραγωγές, μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Ε, έχει δουλέψει για ντοκιματέρ, για το BBC, για την Άσα. Γιατί μια ζωή ε, δούλευε και στην τηλεόραση. Έκανε παραγωγές, έτσι. Ούτε επιστήμονας της NASA είναι, ούτε τίποτα. <laughs> έτσι. Και βγήκε και. Δεν έχει πει τίποτα ένα. Αυτό τα λέει. Αυτό έχει στο κανάλι του πολλά βίντεο που ασχολούνται με τέτοια θέματα. Αλλά εγώ έχω δει εδώ. Συνήθω λόγια στον αέρα. Μπαρούφε. Άλλο ένα μπαρούφο Δεν μου λέει κάτι ο τύπο μέχρι στιγμή. Έτσι. Αυτό ισχυρίζεται ότι θα ανακοινωθεί μέσα στο Νοέμβριο. Στο Reddit που πήγα και για να δω και άλλου από κάτω που βάζουν τι αποδείξει και σχετικά link και βρίσκουμε και εμείς που ψάχνουμε πολλά πράγματα. Ναι, για μπαρούφα τον έχουν, <laughs> <laughs> αλλά ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί τον άλλο μήνα να, να πούνε κάτι. Γιατί θυμάστε και το καλοκαίρι που μα είχαν πρίξει με το Κογκρέσο και τι τις ακροάσεις με τους και τι και το, το, κάνανε εδώ, το παίξανε και το παίξανε το θέμα έτσι, το, το ξεζουμίσανε το θέμα εδώ πέρα και τι έγινε, τίποτα, μηδέν, μηδέν ήταν ο Χιούι και ο Λιούι και ο Ντούι εκεί πέρα και δεν είπανε τίποτα απολύτω. μια κοροϊδία και μισή ε, πάμε ο οποίο είναι και δημιουργό ντοκιμαντέρ σε σχέση με την διαστημική υπηρεσία την Αμερικανική και είναι, μια επικεφα... και είναι επικεφαλής μιας ομάδας που εντοπίζει απειλητικούς για τη και είπε στη Mirror, στη Mirror, ξέρετε ποια είναι η Mirror. Είπε στη Mirror, προσέξτε. Αλλά δεν είπε μόνο στη Mirror, και στη Daily Mail είπε. <laughs> Πάντου τώρα, να κάνει τώρα, να διαφημίσει το κανάλι του άνθρωπου. Τι να κάνει, πώς θα γίνει τώρα. Πάρ' κανένα views γι' αυτό, τι να κάνει. Mirror, Μεγάλη, μεγάλο μέσο ενημερωτικό. Έτσι. Το ότι είναι μεγάλο μέσο δεν μα λέει τίποτα. Γιατί βλέπουμε και εδώ και έχω και επόμενα βίντεο που θα δείτε ε, και τα μεγάλα μέσα ότι ό,τι παρούφα κυκλοφορεί τη διαδίδουν. Και αυτοί. Αυτό είπε στη Mirror. Σε μερικέ εβδομάδε θα ανακοινωθεί η ύπαρξη εξωγήνων. Δεν θα σταθώ τώρα, μην αρχίσουν πολλοί και ε, ε, δεν είναι. Είναι ψέματα και είναι. Δεν μας νοιάζει τι είναι και τι δεν είναι. Που μα νοιάζει μετέπειτα, αλλά ενώ το θέμα είναι η ουσία του πράγματο. Η ουσία του πράγματο ποια είναι. Το τι σου λένε, ακούτε τι μας λένε. Ποιος τα λέει. Ο άνθρωπος είναι παρούφας. <laughs> Ο άνθρωπος είναι παρούφας. Δεν είναι καθηγητής της NASA. Δεν είναι επιστήμονας της NASA. Είναι δυνατόν να στα λέγανε αυτά 20 χρόνια πριν. Όχι. Τώρα γιατί στα λένε. Επίσημα πλέον. Σας έχω πει θα πέσει πολύ γέλιο. Γιατί θα πε... Πέφτει ήδη πολύ γέλιο. Λοιπόν δεν το συνεχίζουμε. Ε, νομίζω στο 8 και κάτι για να δω. Θα αρχίσουν να ζητάνε συγγνώμη από του συνωμοσιολόγου θα έχουν φιλότιμο. Όλοι οι συνωμοσιολόγοι το λένε αυτό. Θα μα ζητάνε συγγνώμη και θα μα ζητάνε συγγνώμη. Εσεί να δω πότε θα πείτε συγγνώμη για τα τόσα fake news που διασπείρετε καθημερινώ. Ούτε μια φορά δεν έχετε πει συγγνώμη. Και δεν περνάτε ούτε καν σε διορθώσει οι περισσότεροι από εσά. Και άστο αυτό. Το σημαντικότερο είναι ότι θα έρθει καιρό που η ίδια η ελληνική κυβέρνηση θα αρχίσει να λέει ότι θα σα πούμε πράγματα για τα UFO κατ' εντολή του Εγώ να πω πάντω ότι. Είμαι σίγουρο ότι υπάρχει ε, ζωή σε, άλλους πλανή, σε, σε, άλλο πλανήτη. Είμαι σίγουρο. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει εδώ πέρα. Είμαι σίγουρο. Δεν μπορεί τώρα σε ένα τόσο μεγάλο σύμπαν και να είμαστε μόνοι μα τελείω έτσι. Δεν ξέρω σε τι μορφή θα είναι και αν θα είναι τόσο εξελιγμένοι όσο εμεί ή περισσότερο ή λιγότερο. Δεν, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά εγώ ε, ε, πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει ζωή εκεί έξω. Αμερικάνων, α πούμε. Μην απορρίζετε να το δείτε και αυτό, όπως ακούμε αξιωματούχους στην Αμερική να κάνουν, ότι θα κάνουμε αυτές τις ανακοινώσεις και τις άλλες, να δείτε υπουργού στο μέλλον στην Ελλάδα, να λένε θα δώσω συνέντευξη τύπου. Δεν γίνει, να πέσω έξω. Δεν λέω ότι θα πέσω μέσα. Αλλά ότι σίγουρα έχει επέλθει μια αλλαγή, το βλέπουμε όλοι, έτσι, δεν χρειάζεται. Είναι φως φανάρι και είναι η πραγματικότητα πλέον. Οπότε αυτό είπε στη Μύρο, σε μερικέ εβδομάδε θα ανακοινωθεί η ύπαρξη εξωγήνων. Και μάλιστα ο Τζιόρτζο Τσουκαλά, ένα πολύ γνωστό Έλληνα επιστήμονα, είπε έρχεται η μεγάλη έκπληξη δηλαδή αυτά όλα το Νοέμβριο. Και... Μαγάρι να έρθει. Ποιο δεν θέλει να μάθει. πόσο συναρπαστικό είπε είναι αυτό σε ανάρτησή του στο 6 ο κύριος Γιώργιος Τσουκαλός. Και στα, στέκεται στην ανακοίνωση και στα όσα είπε στη Μύρορ ο επιστήμονας της ΝΑΣΑ ο Dr. Σίμον Χόλαντ. <laughs> Οπότε ο Τσούκαλος στέκεται στον επιστήμονα που δεν είναι επιστήμονα της NASA, που είναι ένας καθηγητής πανεπιστημίου, στον Σίμον Χόλαντ. Εντάξει. Δεν ε, το συνεχίζω άλλο, δεν χρειάζεται. πραγματικά, από τη, απ τη μία γελά και από τη, απ τη μία θλίβομαι, πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση. Ο Σίμον είναι καθηγητή. Ήταν, μάλλον περνάνε στα εξούχε τώρα, πανεπιστημίου. Έκανε παραγωγέ. Ήταν και στην τηλεόραση. Δεν είναι επιστήμονα τη ΝΑΣΑ. Η ΝΑΣΑ δεν έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση ότι θα γίνει κάτι. Ο κύριο Σίμων τα λέει αυτά. Ε, εγώ πάντω θέλω, μακάρι όντω τον άλλο μήνα να έχουμε όντω πραγματικέ εξελίξει πάνω στο, στο, θέμα. Ελπίζω. Ε, η ΝΑΣΑ δεν έκανε ανακοίνωση. Ο Σίμων δεν είναι καθηγητή τη ΝΑΣΑ, ούτε, ούτε επιστήμονα τη ΝΑΣΑ. Ε, η NASA δεν έκανε ανακοινώσει για περίεργου κύβου. Θα σα αφήσω το βίντεο που σα είπα και στην αρχή. Ε, πρόκειται περί καμένων πίξελ. Αυτή είναι επίσημη η ανακοινώση, έτσι. Τι να λέω, Αυτά θα λέμε. Να πω, να πω ότι μου κατεβάσει το κεφάλι. Ε, ναι, αυτά. Χαιρετώ.